το θάνατον πατήσας και της εν της γημάσι ζωή χαρισάμενος. Και κάπως έτσι κάνουμε την αρχή. Με τον πατέρα Μανώλη να ψάλλει στο εκκλησάκι του Αγιάννη Εργολόγου τον ύμνο και πίσω του όλοι εμείς να ακολουθούμε, κρατώντας στα χέρια μας το φως της ελπίδας και της ζωής. Χριστός Ανέστη σήμερα, Χριστός Ανέστη σήμερα, στην Κρήτη απ' άκρης άκρη. Στην Κρήτη απ' άκρης άκρη χρόνια πολλά, πολλές χαρές κι ούτε σταγόνα δάκρυ. Χριστός Ανέστη κι αληθώς, Χριστός Ανέστη κι αληθώς, χρόνια πολλά σου Κρήτη. Οι καμπάνες στο προσφυγικό μπαδιά χτυπούν χαρμόσυνα και το χωριό μαζεύεται σύσσωμο για να κάψει τον ορφανό του. Σε κάθε σπίτι. Χριστέ μου που αναστήθηκες, Χριστέ μου που αναστήθηκες απ' το σταυρό σου πάλι. Απ' το σταυρό σου πάλι χάρες να δώσεις σήμερα σ' όλους με το τσουβάλι. Τα φιλιά της Ανάστασης και οι ευχές δίνουν και παίρνουν για να ξεκινήσει το παραδοσιακό γλέντι με πρωταγωνιστές το μουσικό σχήμα του Γιώργου Γλυκοκόκαλου που είναι μπαδιανός αλλά και τους χορευτές του Λύκειου Ελληνίδων Ηρακλείου Κρήτης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί αυτή την Άγια Νύχτα και να σας γνωρίσουμε τους γλυκύτατους ανθρώπους που και εμείς συναντήσαμε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και σαν τη γλυκιά Ανάσταση δεν έχει. Το Άγιο Φως Ανάστασης, Άγιο Φως Ανάστασης, να ανάψεις την καρδιά μας. Να ανάψεις την καρδιά μας, να αναστηθούν απ' την αρχή κι όλα τα όνειρά μας. Να αναστηθούν κι απ' την αρχή όλα τα όνειρά μας. Καλώς ορίσατε, κέρνα μας, κέρνα μας. Φίλοι, καλώς ορίσατε, κέρνα μας, κέρνα μας. Φίλοι κι αγαπημένοι, άιτε να κέρνας, να καλό περνάς. Φίλοι κι αγαπημένοι, άιτε να κέρνας, να καλό περνάς. Πέραστε μέσα φίλοι μας, κέρνα μας, κέρνα μας. Πέραστε μέσα φίλοι μας, κέρνα μας, κέρνα μας. Να φάμε και να πιούμε, άιτε να κέρνας, να καλό περνάς. Να φάμε και να πιούμε, άιτε να κέρνας, να καλό περνάς. Εδώ δεν ήρθαμε, κέρνα μας, κέρνα μας. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε, κέρνα μας, κέρνα μας. Να φάμε και να πιούμε, άιτε να κέρνας, να καλό περνάς. Να φάμε και να πιούμε, άιτε να κέρνας, να καλό περνάς.
όσα σ' αγαπούσαμε, χέρνα μας, χέρνα μας. Μόνο σας αγαπούσαμε, χέρνα μας, χέρνα μας. Κι ήρθαμε να σας δούμε, άιτε να χέρνας, να καλοπερνάς. Κι ήρθαμε να σας δούμε, άιτε να χέρνας, να καλοπερνάς. Μας πένεψαν και το κρασί, χέρνα μας, χέρνα μας. Μας πένεψαν και το κρασί, χέρνα μας, χέρνα μας. Κι ήρθαμε να το πιούμε, άιτε να χέρνας, να καλοπερνάς. Κι ήρθαμε να το πιούμε, άιτε να χέρνας, να καλοπερνάς. Ήρθαμε να το πιούμε, άιτε να κερνάς, να καλοπερνάς. Μπροστά στο γραφικό εκκλησάκι του Άι Γιάννη του Ριγολόγου βρισκόμαστε, αγαπημένοι μου, παρέα με τον Παπα Μανώλη και ένα υπέροχο χωριό. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε σήμερα στον τόπο σας. Είσαστε μία αμονιασμένη, μία αγαπημένη ομάδα, θα έλεγα εγώ. Άνθρωποι φιλήσυχοι, άνθρωποι χαμογελαστοί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Σας καλωσορίζουμε απόψε στο χωριό μας. Βρισκόμαστε στον Άι Γιάννη τον Ριγολόγο, τον ποντιούχο του χωριού μας, που εδώ κάνουμε όλες οι τελετές. Και ευχόμαστε ο Αναστάντας Κύριος να έχει σε όλο τον κόσμο υγεία, χαρά, ευτυχία και του χρόνου με υγεία. Θυμάσαι τη βραδιά, γιατί θα σε ρωτήσω. Να τη θυμάσαι τη βραδιά, γιατί θα σε ρωτήσω. Γιατί θα σε ρωτήσω αν οι ματιές που μου ρίξες είναι ματιές να ζήσω. Ένα λεφτό τα μάτια μου, ένα λεφτό τα μάτια μου, είδανε τα δικά σου. Ένα λεφτό τα μάτια μου, είδανε τα δικά σου. Είδανε τα δικά σου κι αρνήθηκε με η σκέψη μου, κι όπου κι αν πας κλωθά σου. Στη χώρα των παραμυθιών, στη χώρα των παραμυθιών, τα μάτια σου με πάνε. Στη χώρα των παραμυθιών, τα μάτια σου με πάνε. Τα μάτια σου με πάνε, γι' αυτό ποτέ το βλέμμα σου να μην το ρίχνεις γάμε. Τα κάμες πάλι θάλασσα και μου πνίξες τις ελπίδες. Τα κάμες πάλι θάλασσα και μου πνίξες τις ελπίδες. Και μου πνίξες τις ελπίδες την ώρα που πατήξαμε κι είκαμες πως δεν είδες. Μα τέλος πάντων πες μου το, μα τέλος πάντων πες μου το, αν μ' αγαπάς τ' αλήθεια. Μα τέλος πάντων πες μου το, αν μ' αγαπάς τ' αλήθεια. Αν μ' αγαπάς τ' αλήθεια, για να αποφύγω να μπλεχτώ σ' άλλης αγάπης δίχτυα.
Κύριε Γιώργο, Μπαδιάς, ένα προσφυγικό χωριό. Θέλω να μου μιλήσετε για το χωριό σας, για τους ανθρώπους σας. Είσαστε γέννημα θρέμα από εδώ, από αυτόν εδώ το τόπο. Χριστός Ανέστη, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού να δώσει υγεία και επιμέλεια σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα μας, γιατί παντού υπάρχει χριστιανισμός. Να σας καλωσορίσω στο φιλόξενό μας χωριό. Είναι ένα μικρό χωριό, γραφικό, είναι προσφυγικό. Οι πρόγονοι μας όταν ήρθαν εδώ, ήρθαν 18 οικογένειες, καταγόντανται από διάφορα σημεία της Μικράς Ασίας, ήρθαν εδώ, ευημερίσανε, τους βοήθησε η πολιτεία, τους έδωσε χωράφια τα οποία ήταν μεν γόνιμα αλλά καλλιέργητα, τα καλλιέργησαν οι γονείς μας, φτιάχτηκαν, έζησαν, έκανε οικογένειες, έφτιαξαν παιδιά, τα παιδιά τους σπούδασαν, μεγάλωσαν και εμείς παραδίδουμε τη σιτάλη στην επόμενη γενιά. Να πω ότι είναι πολύ φιλόξενο το χωριό μας. Ναι, μεν είναι μικρό, αλλά είναι πολύ αγαπητό σε όλο το χωριό. Αναμεταξύ μας δεν έχει κανένας πρόβλημα με κανένα γείτονα, με κανένα χωριανό. Πάντα αγαπημένοι. Ζήσαμε από το 1922 όλοι εδώ μέχρι τώρα και θα δώσουμε τη σιτάλη στις επόμενες γενιές να ευημερίσουν κι αυτοί. Και προσπαθούμε να φέρουμε και την επόμενη γενιά εδώ να αγαπάει τον τόπο εδώ που φτιάχτηκαν οι γονείς τους. Αυτά έχω να πω για το χωριό μου. Ο πρόεδρος τώρα του Συλλόγου, Νεκτάριος. Σε ευχαριστούμε, Νεκτάριέ μου. Έχεις μια υπέροχη ομάδα κι εσύ. Σε ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου, την πολύτιμη βοήθειά σου στα γυρίσματά μας σήμερα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει Ανάσταση σε όλες τις ψυχές του κόσμου. Το μόνο που θα πω εγώ, ευχαριστώ το Κρήτη TV, ευχαριστώ όλους τους Μπαδιανούς που συμμετέχουν σε οτιδήποτε κάνουμε και είμαστε όλοι περήφανοι για αυτό το χωριό που είμαστε μικρασιάτικο. Τα έχει πει όλα ο κ. Γιώργος μπροστά για το χωριό. Κάνετε πάρα πολλές εκδηλώσεις, αλλά η πιο σημαντική σας είναι η αιμοδοσία που γίνεται θεσμός πλέον για τον τόπο αυτό. Κάνουμε την αιμοδοσία, δόξα σε ο Θεός, φέρουμε αρκετές, πιστεύουμε, φιάλες για την καλή ό,τι μπορούμε να φέρουμε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πράγμα μόνο, ότι το χωριό μας κατέχει κάποιους καλλιτέχνες. Όλοι ταλαντούχοι. Γιατί όλοι στηρίζουν το χωριό τους. Θα αναφερθώ σε αυτό το γέννημα θρέμα που έχουμε στο χωριό μας, τον Γιώργο τον Γλυκοκόκαλο. Το μόνο που θα πω για αυτό το παιδί είναι ότι 3-4 χρονών που είσαι ξεκίνησε να περπατάει, είσαι 2 κλαδιά της ελιάς και έπαιζε λίγα σε όλα τα σοκάκια. Τον ευχαριστούμε που μας τιμάει το χωριό του και στα 14 με 15 έκατσε στο Μπαδιά και έβγαλε ολόκληρο γλέντι. Θέλω να τον ευχαριστήσουμε όλοι οι Μπαδιανοί για αυτό που έχει προσφέρει για το χωριό μας. Και είναι μεγάλη τιμή που μπορεί και τον θέλουμε πάντα στην καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά έχω να πω εγώ. Κοριτσάκι μου τα ματάκια σου, κοριτσάκι μου τα ματάκια σου, όταν θα με κοιτάζουν μες στην καρδιά με σφαζούν, καλέ σ' αγαπώ. Τα χυλάκια σου ψιθυρίζουνε, τα χυλάκια σου ψιθυρίζουνε, γλυκά λογάκια λένε, πάλι φυλάκια θένε, καλέ σ' αγαπώ. Καλέ μου πουλάκι να πέταγα ψηλά και
Μες στο δικό σου το μπαλκονάκι να έχτιζα φωλιά. Κάθε πρωί που θα ξυπνούσες με ξέπλεκα μαλλιά, εγώ θα σου δίνα πρώτο στο στόμα τα δυο γλυκά φιλιά. Σε είδα να κλαδεύεις μια τρία τα φιλιά. Και πήρισα το φορνάχτη να σου δώσω δυο φιλιά. Κι από τότε, κοπελιά μου, τι κοιτά κακάνει η καρδιά μου, τι κοιτά κακάνει η καρδιά μου, από τότε, κοπελιά μου. Σε είδα να κλαδεύεις στα χαμηλά κλαδινιά. Και σου πιάσα τη σκάλα για να ανέβεις πιο ψηλά. Κι από τότε, κοπελιά μου, τι κοιτά κακάνει η καρδιά μου, τι κοιτά κακάνει η καρδιά μου, από τότε, κοπελιά μου. Σε είδα να κλαδεύεις στο πιο ψηλό κλαδί. Κι αυτό που είδα φως μου δεν το είχα ξαναδεί. Κι από τότε, κοπελιά μου, τι κοιτά κακάνει η καρδιά μου, τι κοιτώ κακάνει η καρδιά μου, από τότε, κοπελιά μου. Μας πήρε ο ποτάμος. Και με φάε ο καημός. Βγάλτα τα μαύρα, βγάλτα λενιό μου, και με φάε ο καημός. Τα μαύρα δε τα βγάνω γιατί μου μοιάζουνε. Και μου ταιριάζουνε. Είμαι μικρούλα και νοστιμούλα και μου ταιριάζουνε. Και τη σκάλα που ανεβαίνεις να ανεβαίνα κι εγώ.
σε κάθε σκαλοπάτι λενιόμουνα σε γλυκόφιλο. Σε κάθε σκαλοπάτι λενιόμουνα σε γλυκόφιλο. Να σε γλυκόφιλο, να σε γλυκόφιλο. Χορεύαμε και μου κλεινέ τα μάτια. Όπα και μου κλεινέ τα μάτια. Ό,τι παντέρμη ομορφιά, ό,τι παντέρμη αγάπη. Όσαν είναι δυο δέντρα μαζί, όσια τα δέρνει μπορά. Οι μπόρα φιλιούνται κι αγκαλιάζονται χίλιες φορές την ώρα. Με το μαντήλι νόημα σου κάνω στον αέρα. Στον αέρα, πως λιώνω μέσα στο σεβδά για σένα νύχτα μέρα. Φωνιάξετε έτσι να έρθει. Όπα φωνιάξετε έτσι να έρθει. Και τη φωτιά που μ' άναψε να την δει πως αυτή. Στο μαγαζί που πίνω πριν αρχίσει η μεθιά, βλέπω πρόσωπα κοντά μου, μα εκείνη πουθενά, μα εκείνη πουθενά. Πίνω για να την ξεχάσω, πέμπτο έκτο κι άλλη μια. Μες στο μαγαζί που πίνω έχει αρχίσει η μεθιά. Μες στο μαγαζί που πίνω έχει αρχίσει η μεθιά. Φέρτε μου να πιω για εκείνη, να ξεχάσω πως μου λείπει. Να μη σβήνει το μυαλό μου, μα κι έτσι καρδιάς μου η χτύπη. Να μη σβήνει το μυαλό μου, μα κι έτσι καρδιάς μου η χτύπη. Μες στη μέθη του μυαλού μου
και στη ζάλη του κορμιού νιώθω ότι είσαι εδώ μαζί μου. Όμως είναι του πιχιώτου, όμως είναι του πιχιώτου. Πίνω για την αγκαλιάτζη, για δυο χίλια κόκκινα. Ζωγραφιά η μορφή τσιοπρός μου και δυνατά χτυπάει η καρδιά. Ζωγραφιά η μορφή τσιοπρός μου και δυνατά χτυπάει η καρδιά. Φέρτε μου να πιω για εκείνη, να ξεχάσω πως μου λείπει. Να μη σβήνει το μυαλό μου, μα κι έτσι καρδιάς μου η χτύπη. Να μη σβήνει το μυαλό μου, μα κι έτσι καρδιάς μου η χτύπη. Φέρτε μου να πιω για εκείνη, να ξεχάσω πως μου λείπει. Να μη σβήνει το μυαλό μου, μα κι έτσι καρδιάς μου η χτύπη. Να μη σβήνει το μυαλό μου, μα κι έτσι καρδιάς μου η χτύπη. Γιώργο, είμαστε στον τόπο σου. Πώς αισθάνεσαι που τραγουδάς σήμερα για τους ανθρώπους σου? Φυσικά και αισθάνομαι υπέροχα. Να σας καλωσορίσω κι εγώ στο χωριό μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία και ό,τι άλλο επιθυμεί στο σπιτικό του ο καθένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αρχικά για την πρόσκληση σας συγκρότημα να είμαστε αυτή την όμορφη βραδιά, βραδιά της Ανάστασης, να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, τη μουσική μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας για να γίνει αυτό, γιατί ειδικά το Πάσχα, το λέω και το τονίζω, για εμένα είναι ο Μπαδιάς. Είναι αυτός εδώ ο τόπος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μόνο τη μυρωδιά που παίρνω τώρα από εδώ από τον τόπο είναι για μένα οπότε, συγκλονιστικό. Όλα τα χρόνια ουσιαστικά τη ζωή σου εδώ τα έχεις περάσει το Πάσχα. Όλα. Μία-δύο φορές το πολύ να έχω λείψει όλη μου τη ζωή. Όλα τα χρόνια κάνω εδώ Πάσχα. Και αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω, τι θυμάσαι έτσι περισσότερο, σαν παιδί και σαν μεγαλύτερος μετά? Πιο πολύ τα παιδικά χρόνια είναι που θυμάσαι, που ήμασταν ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα με κάποια άλλα παιδιά εδώ πέρα, όσα ερχόμασταν στο χωριό, τις γιορτές, που μαζεύαμε ξύλα για να κάψουμε τον Ιούδα, που ήμασταν μετά τα απογεύματα όλα της Μεγάλης Εβδομάδας που ερχόμασταν με τις γιαγιάδες, παππούδες στην εκκλησία και που μαζευόμασταν φυσικά με τους φίλους μας που ερχόταν συνέχεια στο χωριό και βρισκόμασταν εδώ πέρα. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι ένα στο Αρκαλοχώρι, αλλά κάποιοι άλλοι φίλοι εδώ από το χωριό ήταν από το Ηράκλειο ή από άλλα μέρη και ήταν η αφορμή να βρεθούμε με αυτά τα παιδιά. Για σένα ο Άγιος Ιωάννης που είμαστε εδώ μπροστά στο εκκλησάκι του, στη χάρη του, τι είναι? Είναι η εκκλησία αρχικά που βαφτίστηκα. Εδώ βαφτίστηκα. Εδώ έχω περάσει όλα τα καλοκαίρια μου, εδώ στο προάβλιο αυτό εδώ πέρα. Παίζαμε με τα παιδιά. Ο Άι Γιάννης είναι ο προστάτης του χωριού. Είναι το σύμβολο του χωριού. Και μαζί με το σχολείο παρακάτω εδώ στο χωριό που υπάρχει, είναι οι δύο χώροι συνάντησης των χωριανών, είτε για τα εκκλησιαστικά, για τις γιορτινές μέρες, είτε για το γλέντι που κάνουμε στη χάρη του Άι Γιάννη του Ρηγολόγου τέλος του Αυγούστου. Είναι τα δύο σημεία κατά τεθέν του χωριού. Ο πρόεδρος μας έλεγε ότι από μικρό παιδί ουσιαστικά φαινόταν η πορεία σου, ότι θα εξελιχθείς και θα διαπρέψεις κιόλας την κριτική μουσική. Από μικρό παιδί λοιπόν, πότε ξεκίνησε αυτό το σποράκι της λύρας, της μουσικής και της παράδοσης? Από μικρό παιδί είχα δύο αγάπες και πριν έρθει η λύρα στη ζωή μου, γιατί περίπου 7 χρονών έπιασα τη λύρα πρώτη φορά για να μάθω που πήγα στο δάσκαλο. Οι δύο μου αγάπες ήταν η εκκλησία και μετά ήρθε και η μουσική. Είναι δύο πράγματα τα οποία τα λατρεύω, τα έχω μπροστά μου. Η μουσική είναι και το επάγγελμά μου πλέον, αλλά δεν το βλέπω ως επάγγελμα. Είναι όλη μου η ζωή. Και άλλο επάγγελμα να κάνω στη ζωή μου,
η λύρα και η μουσική θα είναι πάντα στη ζωή μου. Υπήρχε κάποιος που σε όθησε στην κριτική παραδοσιακή μουσική από τη δική σου οικογένεια? Να μου πει κάποιος από την οικογένεια να κάνω, να μάθω ένα όργανο, όχι. Αλλά εδώ να πω και να αναφέρω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι σύμβολα για μένα. Ο παππούς μου, ο συγχωρεμένος εδώ, ο Μπαδιανός, ο Γιώργος, που έχω και το όνομά του. Η γιαγιά μου η Ελένη, που ζει αλλά δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα γιατί λόγω ηλικίας δυσκολεύεται. Ο παππούς μου ο Μανώλης και η γιαγιά μου η Βούλα, τέσσερις άνθρωποι μερακλείδες του χορού, γλέντια, της παρέας, που ποτέ δεν κλείναν τα σπίτια τους για όλο τον κόσμο. Και λέω, αν έχω ένα ψυχάλι μερακλήκι μέσα μου, το οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους και εννοείται στους γονείς μου, οι οποίοι ποτέ δεν με εμποδίσανε να κάνω αυτό που αγαπώ και ίσα ίσα που με ενθάρρυνανε. Γλυκοκόκαλος, μα είναι γλυκός, είναι γλυκός και είναι ένας χαρακτήρας τόσο καλός και ταπεινός, Γιώργο μου. Δηλαδή, σε είδαμε η αναγνωρισιμότητα, η συνεργασία σου στην Αθήνα, αν θέλεις ο διαγωνισμός που σε έκανε ακόμα πιο γνωστό, δεν σε έχουν επηρεάσει όλα αυτά, να σου αλλοιώσουν λίγο την προσωπικότητα. Εδώ θα επιστρέψω στην προηγούμενη κουβέντα. Όλα είναι θέμα οικογένειας αρχικά. Και μετά και των ανθρώπων που επιλέγεις να έχεις στη ζωή σου σαν φίλους και να είναι το περιβάλλον σου. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα εμένα, αν θέλεις, δεν με άφησαν να πάρω διαφορετικό δρόμο. Αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω πάλι, θα λαμβάνεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Ναι. Θα ήσουν μπροστά σε μια επιτροπή η οποία θα σε έκρινε και θα σε βαθμολογούσε? Φυσικά. Δεν φοβάμαι να διαγωνιστώ. Γιατί ο ίδιος ο διαγωνισμός είναι με τον ίδιο στον εαυτό. Εγώ ανταγωνίζομαι τον εαυτό μου να μπορώ να γίνομαι καλύτερος και να εξελίσσομαι σε αυτό που κάνω. Αυτό ήταν μια μεγάλη εμπειρία, την οποία πραγματικά, ναι, θα το ξανά έκανα. Το ξανά έκανες. Και για να κλείσουμε όμορφα τη συνέντευξή μας και είναι η μέρα γιορτινή, έτσι αναστάσιμη, τι θα λέγαμε στους φίλους τηλεθεατές μας? Θα τους αφιερώναμε κάποια δική σου μαντινάδα ίσως? Σε αυτή την ψεύτικη ζωή, ίντα θα ρεις πως μένει. Και στα καλά και στα άσχημα να είμαστε αγαπημένοι. Αυτή τη μαντινάδα έχω βγάλει. Και έχω βγάλει και μια για το χωριό μου, βέβαια. Αν θέλετε, τη λέω αλλιώς. Να μας την πεις, γιατί όχι. Να πούμε. Και το διαπίστωσες και εσύ σήμερα εδώ με πραγματικά τη φιλοξενία και με την κοσμοσυρωή. Ήταν μια αγκαλιά εδώ όλοι οι άνθρωποι. Να είναι καλά και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και όλη η ομάδα της Κρήτη TV τους ευχαριστεί. Έχω πει μια μαντινάδα για το χωριό μια φορά σε ένα γλέντι που μου ήρθε. Ήθελα να πω κάτι για το χωριό. Και λέω, είναι ο Μπαδιάς. Μικρό χωριό. Μάχη καλούς ανθρώπους. Και είμαι πολύ περήφανος που είμαι από αυτούς τους τόπους.
Ρεσί, Φανίσιμοι και Κάστρο Πολεμάρχη, και Κάστρο Πολεμάρχη, και Κάστρο Πολεμάρχη. Έλα πως είναι οι μπάλες δανεικές, κατέχουν τόι στη μάχη, κατέχουν τόι στη μάχη, κατέχουν τόι στη μάχη. Κυρία Μαρία Κασοτάκη, είναι η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων. Είναι μεγάλη μας η τιμή σήμερα και μεγάλη μας η χαρά που σας έχουμε στην εκπομπή μας, σε αυτή την εορταστική εκπομπή. Να χαίρεστε τα μέλη σας, και είναι και πολλά. Είναι περισσότερα από 300 τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων, Ηρακλείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά. Δύο λόγια για το Λυκείο Ελληνίδων και για το στόχο του. Το Λύκειο Ελληνίδων είναι ένας φορέας θεσμός. Είναι ένας φορέας ο οποίος έχει σαν βασικό στόχο να διατηρήσει και να διαδώσει τις παραδόσεις μας στις επόμενες γενιές. Βασικός άξονας, το βασικό ρόλο τον έχει η γυναίκα. Η γυναίκα η οποία πρέπει να είναι εκπαιδευμένη, καταρτισμένη, να ξέρει να διεκδικεί και να ξέρει να προσφέρει. Αυτός είναι ο στόχος του Λυκείου των Ελληνίδων, διαχρονικά, από τότε που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα. Μάλιστα στο Ηράκλειο κλείνουμε φέτο τα 70 χρόνια προσφοράς. 70 χρόνια προσφοράς για την παράδοση του τόπου μας. Τη στηρίζετε, να είστε πάντα άξιοι, γιατί σας θέλουμε κοντά μας, γιατί μαθαίνουμε από εσάς και σήμερα απολαύσαμε μία από τις χορευτικές ομάδες σας. Είναι πάρα πολλές. Οι χορευτικές μας ομάδες είναι αρκετές, ξεκινάνε από τις πολύ μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγαλύτερες. Είναι ο βασικός μας πυρήνας. Πραγματικά έχουμε δείξει στα πέρατα του κόσμου τη δουλειά που κάνουμε στο Λύκειο Ελληνίδων. Είναι πολύ ξεχωριστή. Θέλουμε τον αυθεντικό χορό, το σωστό χορό και αυτόν διδάσκουμε. Νομίζω ότι το Λύκειο Ελληνίδων είναι ένας φορέας που ανήκει σε όλους και θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά μας να έρθει κοντά μας, να δουλέψουμε μαζί για να προάγουμε το έργο του ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας καλέσατε. Thank you.
παλιό κανό στην καρδιά. Αϊδες αμάν αμάν αμάν. Κουράγιο κάνω στη καρδιά να μην τη φαν τα πάτη. Να μην τη φαν τα πάτη, να μην τη φαν τα πάτη. Γιατί ξανοίγω το κορμί. Άιντε σαν αμάν, αμάν, αμάν. Γιατί ξανοίγω το κορμί, πως έλειωσε και κάτι. Πως έλειωσε και κάτι, πως έλειωσε και κάτι. Μια να αναπνιάνε το όνειρο. Μια να αναπνιάνε το όνειρο απ' την παντέρμη αλήθεια, που την παντέρμη αλήθεια. Ποτέ, αμάν, αμάν. Μα δεν εσμίξανε ποτέ και ζω στα παραμύθια, και ζω στα παραμύθια. Κρασί, ποτέ μου να μην πιω κρασί. Ωπα, ποτέ μου να μην πιω κρασί. Εσύ θα με μεθύσεις, εσύ θα με μεθύσεις. Με τα ματάκια σου, με τα ματάκια σου τα δυο, με τα ματάκια σου τα δυο. Έλα με τα ματάκια σου τα δυο, όταν θα με ξανοίξεις, όταν θα με ξανοίξεις. Να βλέπω θάλασσα, θέλω να βλέπω θάλασσα. Θέλω να βλέπω θάλασσα, γιατί η φωτιά με καίει, γιατί η φωτιά με καίει. Μουσική.
Μονάχος μου, μονάχος μου την άναψα, την άναψα μονάχος μου. Την άναψα μονάχος μου, κανένας δε μου φταίει, κανένας δε μου φταίει. Τα σώθηκα μου, άντε σαν μάνα μάνα, μέσα στα σώθηκα μου. Να μάθεις πιάνε, να μάθεις πιάνει η αφορμή, η αφορμή λεμόνια μου, να μάθεις πιάνει η αφορμή. Να μάθεις πιάνει η αφορμή που καίγεται η καρδιά μου, άντεσα μάνου που καίγεται η καρδιά μου. Γιατί έχεις μυρωδιές πολλές, πολλές, γιατί έχεις μυρωδιές πολλές. Γιατί έχεις μυρωδιές πολλές και δεν ζητά γιατί ζω. Δεν μπορώ βασιλίκε κρυφά να σε ποτίζω. Γαρίφαλο μου κόκκινο, γαρίφαλο μου κόκκινο.
γαρυβαλό μου κόκκινο, στολίδι του μπαξέ μου. Γαρυβαλό μου κόκκινο, στολίδι του μπαξέ μου. Δεν το θυμούμαι από τη στο. Δεν το θυμούμαι από τη στο. Να σ' αδικά ποτέ μου. Γαρυβαλό μου κόκκινο, στολίδι του μπαξέ μου. Όταν θα πάρω τα στενά, τα αμάν τα στενά. Όταν θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα. Όταν θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα. Τσιπερασμένους ερώτες, αμάν ερώτες. Χρόνια τα φευγάτα, συμπερασμένους ερώτες, τα χρόνια τα φευγάτα. Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, ας παίξω κι ας γελάσω. Τα νιάτα δε πουλιούνται πιλιό, να τα ξαναγοράσω. Αριστεία Τσακαρουλάκη, έφορος χορευτικής ομάδας, Αριστεία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ με τους δικούς σου χορευτές. Είχαμε πάρα πολύ καιρό όλη αυτή την επικοινωνία μέχρι να έρθει η στιγμή σήμερα να γιορτάσουμε μαζί με τον κόσμο μας. Επιτέλους, χαιρόμαστε πολύ που μας καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Χωρί αγαπημένοι, χωρί που πραγματικά τους διδάσκεται εσείς στο Λύκειο Ελληνίδων με μεγάλη επιτυχία, όπως μας είπε και η πρόεδρος, σωστή χωρί. Και δεν διδάσκουμε μόνο χορούς από την Κρήτη, διδάσκουμε και χορούς από όλη την Ελλάδα. Ο δάσκαλός μας, ο Καρλάκης, ο Στέλιος, διδάσκει τους χορούς από την Κρήτη και η Μελιτσοπούλου Θεοδώρα έχει αναλάβει τη διδασκαλία χορών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πιάνουμε όλο το πλάνο. Μακεδονία, Θράκη, χορούς από τη Μικρά Ασία, Ρεμπέτικα, τα πάντα. Έτσι, έτσι. Κρήτη, λοιπόν, και Κρήτη. Η Κρήτη μας τιμάει το Πάσχα της, τιμάει τις γιορτές της. Θέλω να μου πεις εσύ λίγα λόγια για αυτές τις γιορτές και πώς τις θυμάσαι εδώ, στο νησί μας. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Νομίζω ότι εδώ στο χωριό και όπως σε όλα τα χωριά της Κρήτης, οι κάτοικοι βιώνουν με κατάνοιξη τα έθιμα της Μεγαλοβδομάδας. Οι νοικοκυρές παίρνουν τα βάγια, τα πάνε στο σπίτι τους, τα αφήνουν στο εικονοστάσι. Τη Μεγάλη Πέμπτη φτιάχνουν τα λαμπροκούλουρα, βάφουν τα αυγά. Τη Μεγάλη Παρασκευή στολίζουν τον επιτάφιο, παίρνουν και μετά τα άνθη από τα λουλουδάκια για να φτιάξουν το προζύμι, κάτι που δεν το κάνουν αλλού. Είναι ένα χαρακτηριστικό κρητικό έθιμο.
Και φτάνουμε στο Μεγάλο Σάββατο, στην Ανάσταση, να δώσουμε ευχές, να πάρουμε το Άγιο Φως, να το ανάψουμε το καντιλάκι μας και να προσπαθήσουν όλες οι νοικοκυρές να κρατήσουν αναμένο το καντήλι όλο το χρόνο. Είναι μια μεγάλη γιορτή και μας δίνει ελπίδα ο Κύριος με την Ανάστασή Του, ότι και ο άνθρωπος και εμείς οι απλοί άνθρωποι μπορούμε να νικήσουμε το θάνατο. Και έχουμε και την Ελευθερία τα μπακάκια εδώ δίπλα μας. Είναι υπεύθυνη, έφορη μάλλον, οι ματιοθήκες, τα ημάτια που λέμε. Βεβαίως, ουσιαστικά είσαι υπεύθυνη για τις παραδοσιακές φορεσιές. Φυσικά. Και επειδή σε έχουμε εδώ σήμερα κοντά μας, δεν θα ήθελα να τελειώσει η εκπομπή μας χωρίς να μας πεις δύο λόγια για αυτές τις κριτικές φορεσιές που έχουμε Βεβαίως. Σήμερα εδώ. Το Λύκειο Ελληνίδων έχει φορεσιές από όλη την Ελλάδα. Σήμερα εδώ τα παιδιά μας, οι χορευτές μας φοράνε την κριτική βράκα. Και οι χορεύτριές μας φοράνε τη Σφακιανή από τον νομό Χανίων, την Κούδα από τον νομό Λασιθίου και την Σαρτζάτη ή Ανογιανή από τον νομό Ρεθύμνης. Thank you.
Η Ολυμπία, η Λαβρενίδου εδώ, είναι η ψυχή μας, γι' αυτό της πιάνω το χεράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Πες μου εδώ στο χωριό αυτές τις μέρες πώς περνάτε, τι κάνετε. Εσείς οι γυναίκες, οι νοικοκυρές που έχω μάθει, οι μικρασιάτισες. Καταρχήν χρόνια πολλά, με υγεία σε όλο τον κόσμο, να έχουν... Αυτό που κάνουν το έθιμό μας είναι τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά τα 12 Ευαγγέλια, μαζευόμαστε όλες οι γυναίκες του χωριού και στολίζουμε τον επιτάφιο. Από τα λουλούδια μετά μαζεύουμε από όλες τις αυλές του χωριού και κάνουμε τα καλωρίζικα για τον Ιησού Χριστό και την επόμενη μέρα τα βάζουμε και τα μοιράζουμε. Το Μεγάλο Σάββατο κάνουμε το άναμα του Ιούδα και λέμε το Χριστός Ανέστη το βράδυ, μαζεύεται όλο το χωριό και το ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί συμμετέχει σε όλα. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ και εσάς που μας τιμήσατε, το συγκρότημα, τα παιδιά που χορέψανε, τους όλους. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Ούτε στα όνειρά σου.
πάντα στα όνειρά σου. Φεγγάρι μου χαμήλωσε, φεγγάρι μου χαμήλωσε. Φεγγάρι μου χαμήλωσε, μα εγώ θα βγει στο χρώμα. Ο χαμάνα εδώ θα βγει στο χρώμα. Άλλη μια νύχτα μοναξιάς. Άλλη μια νύχτα μοναξιάς να τελειώσει ακόμα. Όχα μα να τελειώσει ακόμα. Πήρα το πόνο μου αγκαλιά, πήρα το πόνο μου αγκαλιά. Πήρα το πόνο μου αγκαλιά και ζω στη μοναξιά μου. Ο χαμάν και ζω στη μοναξιά μου. Γιατί σε λάθος άνθρωπο, γιατί σε λάθος άνθρωπο. Γιατί σε λάθος άνθρωπο έδωκα την καρδιά μου. Όχα μαν έδωκα την καρδιά μου. Ασήμω το βρυσάλι μου με τα χρυσά νερά σου. Με τα χρυσά νερά σου πια, ποια χείλη σου τη δόκανε τη τόση ομορφιά σου. Να μου είναι γης και σύνερο, να μου είναι γης και σύνερο, στα σπλάχνα μου κρυμμένο. Σπλάχνα μου κρυμμένο να μη γεννείς ποτέ πηγή, να ξεδιψάσεις ξένο. Πάρε το λαϊνάκι σου και πάμενε στη Βερύση. Πάμενε στη Βρύση να κάναμε μαλώματα, ποιος θα πρωτογεμίσει. Μαλώματα και τσακοσμούς, μαλώματα και τσακοσμούς, πείσματα και μπελάδες. Ίσματα και μπελάδες έχουμε στην αγάπη μας, σαν τσικακούς αγάδες.
έχει αγάπη μας καυγά. Έχει αγάπη μας καυγά και έμορφη τραβάγια. Και έμορφη τραβάγια μα ανάμεσα μας πιο γερά τα κάνει τα βαστάγια. Μαχαίρι εσύ πληγή εγώ, μαχαίρι εσύ πληγή εγώ κι όσο μαζί θα ζούμε, κι όσο μαζί θα ζούμε γλυκός θα είναι ο στεναγμός και θα χαμογελούμε. Μα λίχουλε τις ζήσεις μου, μα λίχουλε τις ζήσεις μου κι όμορφε τα ραχτά μου. Όμορφε τα ράχτα μου στη θύελε σου τα καμά ατσάλι τα φτερά μου. Άμα δεν έχει ο έρωτας, άμα δεν έχει ο έρωτας και πείσματα και ζήλια, και πείσματα και ζήλια μοιάζει φτωχού μοναστηριού με τα σβηστά κατήλια. Και πείσματα και ζήλια. Μ' αρέσει να μαλώνομαι, μ' αρέσει να μαλώνομαι και να αγαπούμε πάλι. Να αγαπούμε πάλι που γίνεται η αγάπη μας ακόμα πιο μεγάλη.
μα αληθινός παράδεισος, αληθινός παράδεισος. Αληθινός παράδεισος είναι η αγκαλιά σου, είναι η αγκαλιά σου. Γι' αυτό και τα χαλάγισα, γι' αυτό και τα χαλάγισα. Γι' αυτό και τα χαλάγισα, όλα στον έρωτα σου, όλα στον έρωτα σου. Στα χέρια σου κρατείς, πάνω στα χέρια σου κρατείς. Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου, ο βιόλα μου την άνοιξη κερά μου. Μια ηλιακτίδα άφησε, μια ηλιακτίδα άφησε. Μια ηλιακτίδα άφησε να έρθει στη χειμωνιά μου, ο βιόλα μου να έρθει στη χειμωνιά. Σκέψου να έρθει μια εποχή, βιόλα μου μυρισμένη, να έχω πληθώρα το νερό και να σε ξεραμένη. Τραγούδια τσιχαράς, λέω τραγούδια τσιχαράς. Λέω τραγούδια τσιχαράς, το κλάμα δεν μ' αρέσει. Λέω τραγούδια η τσιχαράς, το κλάμα δεν μ' αρέσει. Τσιμερακλίδες να γλεντώ, τσιμερακλίδες να γλεντώ. Τσιμερακλίδες να γλεντώ και να είμαι εγώ στη μέση. Λέω τραγούδια τσιχαρά σε κάθε ευτυχισμένο, μα και για κάθε δύστυχη και παραπονεμένο. Στο πέρασμα του ο καιρός,
στο πέρασμα του ο καιρός. Στο πέρασμα του ο καιρός πολλά ξεκαθαρίζει, πολλά ξεκαθαρίζει. Ποιος αγαπά, ποιος αγαπά, ποιος αγαπά, ποιος σε μισεί, ποιος αγαπά, ποιος σε μισεί. Ποιος αγαπά, ποιος σε μισεί και ποιος υπολογίζει, και ποιος υπολογίζει. Και ποιος σε υπολογίζει. Το στεναγμό διώχνει μακριά το στεναγμό. Διώχνει μακριά το στεναγμό το βλέμμα το δικό σου. Σαμά το βλέμμα το δικό σου. Κι ελπίδα δίνει στην καρδιά, κι ελπίδα δίνει στην καρδιά, στην καρδιά, κι ελπίδα δίνει στην καρδιά. Στην καρδιά κάθε χαμόγελό σου. Αντέσα μαν κάθε χαμόγελό σου. Και πρέπει να
γένα απ' το δυο, δυο-τρεις ζωές ακόμα. Δυο-τρεις ζωές ακόμα, δυο-τρεις ζωές ακόμα. Για μερακλίδες χάνομαι, αμάν, αμάν, αμάν. Για μερακλίδες χάνομαι, για λεβέδιες ποθαίνω, για λεβέδιες ποθαίνω, για λεβέδιες ποθαίνω. Καλές καρδιές, αμάν, αμάν, αμάν. Κι αν πεις και για καλές καρδιές, σκίζω τη γη σκεμπαίνω, σκίζω τη γη σκεμπαίνω, σκίζω τη γη σκεμπαίνω. Να σε χαρώ, είναι το μερακλίκι. Κι όποιος δεν το έχει, δεν το έχει, τα ζητά. Αμάν ή τα ζητά. Κι όποιος δεν το έχει τα ζητά, σε τούτη είναι τη ζήση. Να σε χαρώ, σε τούτη είναι τη ζήση.